Μείωση ρεκόρ σημειώθηκε στον αριθμό των γεννήσεων στη χώρα μας το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Αυτό είναι ένα, αλλά δύσκολα γενικά είναι. Το 2023 γεννήθηκαν στην Ελλάδα μόλις 71.455 παιδιά, ο χαμηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, και την ίδια ώρα οι θάνατοι για ακόμη μια χρονιά ήταν περισσότεροι. Είναι θέμα, φαινόμενο, γιατί ο κόσμος λόγω ανέχειας δεν παντρεύεται, δεν κάνει παιδιά και έτσι η υπογεννητικότητα είναι σε μεγάλα ποσοστά στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι το κράτος πρέπει να μεριμνήσει επ' αυτού. Το 2023 γεννήθηκαν 71.455 παιδιά από 76.095 το 2022, καταγράφοντας νέο αρνητικό ρεκόρ. Το 2010 ο ετήσιος αριθμός των γεννήσεων έχει μειωθεί κατά 38%. Αφού δεν παντρευόμαστε, δεν κάνουμε παιδιά, δεν κάνουμε τίποτα, ψάχνουμε να βρούμε την εύκολη λύση. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, οικονομικά, υγείας, όλα έχουν αλλάξει. Και η κουλτούρα μας κυρίως. Προσπαθούμε να περνάμε καλά και κοιτάμε λίγο τους εαυτούς μας. Το βλέπω πολύ άσχημο για τη χώρα μας αυτό. Θα πρέπει να γίνει κάτι, να δώσει χρήματα το κράτος στους νέους ανθρώπους, ούτως ώστε να κάνουν περισσότερα παιδιά. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα φαίνεται πως η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, όπως το εφάπαξ επίδομα γέννησης, δεν επαρκούν για να αναχαιτήσουν την τάση μείωση των γεννήσεων. Εξάλλου τα 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται, ποσό που αυξήθηκε κατά 400 ευρώ το 2024, φαίνεται πως δεν βοηθά ουσιαστικά τα νέα ζευγάρια. Παιδί χωρίς παιδί είναι δύσκολα ούτως ή άλλως, με ένα παιδί ακόμα περισσότερο. Εντάξει, εμείς θα μείνουμε στο ένα και θα το παλέψουμε. Για μας, σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, ξεκινάει από την εγκυμοσύνη και από τη γέννα που δεν είχαμε καθόλου βοήθεια. Δηλαδή, εγώ ούτε καν στο μήνα του παιδιού ήμουν ήδη στη δουλειά. Πολύ δύσκολο αυτό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τα ξέρετε, δεν υπάρχει καμία υποστήριξη. Τέλος πάντων, παλεύουμε μόνοι μας ό,τι κάνουμε γενικά. Οι θάνατοι ανήλθαν σε 128.000, μειωμένοι κατά 9% σε σύγκριση με το 2022 και σχεδόν 11% σε σύγκριση με το 2020, παραμένοντας ωστόσο αισθητά περισσότεροι από ό,τι πριν από την πανδημία. Όλες αυτές οι συνεχόμενες κρίσεις, υγειονομικές, οικονομικές, έχουν φοβήσει τους νέους, εντός εισαγωγικών, με την έννοια ότι δεν μπορούν εύκολα να εμπιστευτούν και το άλλο φύλο, αλλά και να κάνουν και παιδιά. Θεωρώ ότι εντάξει, μπορεί η εποχή μας να είναι δύσκολη, αλλά οι νέοι πρέπει να πιστέψουν στον εαυτό τους, στη ζωή,